γνωρίζετε. Μελέτη Μεταξία και είμαι μέλος της ομάδας Urban Deep Project. Η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα που συνήθως δεν βρίσκεται στο θέατρο. Τη βρίσκει σε πλατείες, σε ταράτσες, σε λαγούμια διαλογίων. Μιλάει με γειτονιές, μιλάει με κατοίκους, προσπαθεί να ακούσει και να μαζέψει φωνές και να χρησιμοποιήσει το θέατρο σαν ένα μέσο ώστε να ακουστούν πιο δυνατά οι φωνές αυτές. Σε αυτή λοιπόν την παράσταση που θα δούμε σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, η ομάδα βρίσκεται ξανά στο θέατρο. Και την ίδια στιγμή βρίσκεται πολύ μακριά από την πόλη, στην ελληνική Ήπεθρο, στα βουνά της ορεινής Αρκαδίας. Και προσπαθεί να απαντήσει μια μεγάλη ερώτηση. Σε ποιον ανήκει η γη? Η ερώτηση αυτή θα απαντηθεί με τρεις τρόπους. Πρώτον, με τον Θάνο Βλέκα. Μια θεατρική μεταφορά του έργου του Παύλου Καλλιγά. Θα βρεθούμε στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση, σε ένα μικρό χωριό της Τριβές, όπου σε μια δύσκολη γλώσσα θα ακούσουμε πράγματα που ίσως να μας θυμίζουν και να μας θυμίζουν και το σήμερα. Το δεύτερο μέρος της παράστασης λέγεται από τον καθαρό ουρανό. Σε μια δύσκολη, μάλλον εύκολη και πιο ευπρόσληπτη γλώσσα, θα προσθεθούν κάποιες προφορικές μαρτυρίες κατοίκων της ορεινής Αρκαδίας του σήμερα. Είναι αποτέλεσμα μιας ερευνητικής δουλειάς που έχει γίνει στην περιοχή και η προσπάθεια είναι να κρυφτούν φωνές, όπως σας είπα, και να έρθουν σε ένα κέντρο μέσα από το θέατρο και να απαντήσουν και αυτές με τον δικό τους τρόπο στην ίδια ερώτηση. Αλλά πριν από όλα αυτά, η ομάδα έχει τη χαρά και την τιμή να έχει μια σειρά από καλεσμένους, ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, αλλά και ακτιβιστές, οι οποίοι ένας κάθε φορά προλογίζουν την παράσταση, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και με τη δική του οπτική, προσπαθώντας να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Τουρνικιώτη, που είναι και αρκάς, από όσο γνωρίζω. Ο κύριος Τουρνικιώτης έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική και γεωγραφία, πολεοδομία και φιλοσοφία. Η γη στη δουλειά του είναι ένα κεντρικό κομμάτι και εδώ και πολλά χρόνια διδάσκει θεωρία στη σχολή αρχιτεκτονικής. Του δίνω το λόγο, ελπίζω να απολαύσετε την παράσταση, να ακούσετε τα σοβαρά αλλά και τα αστεία τα οποία θα υποθούν, γιατί ο Καλλιγάς πάνω απ' όλα έγραψε μια κωμωδία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Μεταξία ήταν μαθήτριά μου. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πάνε βαθιά στον χρόνο, έχουν καταγωγή. Ο Θάνος Βλέκας, που έγραψε ο Καλλιγάς, δημοσιεύθηκε το 1855. Είναι μια ιστορία για τη γη, αλλά και για την ανυπακοή των νεοελλήνων. Μια ιστορία για την νομιμότητα και την παρανομία. Εγώ δεν γνώρισα ούτε τον Βλέκα, ούτε τον Καλλιγά. Γεννήθηκα άλλωστε 100 χρόνια αργότερα, το 1955 και μάλιστα στην Αθήνα. Είμαι ένα παιδί της πόλης. Θα λέγε κανείς πολύ μακριά από τη γη. Ο πατέρας μου όμως ήταν από την Αρκαδία. Ήρθε στην Αθήνα περπατώντας το Δεκέμβριο του 1944. Έτσι λοιπόν, χάρη στον πατέρα, άρχισα να βρίσκομαι και εγώ στα νεανικά μου χρόνια ξανά κοντά στη γη, στην Αρκαδία, στην Τρίπολη μάλιστα, και να μαθαίνω όσο μπορεί να βοηθήσει η εικόνα να τη δουλεύω αυτή τη γη, παίζοντας, και κυρίως να μαθαίνω ιστορίες για αυτή ακούγοντας. Ο πατέρας μου μου είπε πάρα πολλές ιστορίες για τη γη. Γιατί οι πρόγονοί του ήταν δεμένοι με αυτή. Είτε καλλιεργώντας τη γη, είτε βοσκώντας τα ζώα στη γη. Μια πολύ μεγάλη ιστορία που ίσως έχει ένα νόημα να σας την πω. Θα βοηθήσει να καταλάβουμε μπορεί τι ήταν αυτό που συμβαίνει στο Θάνο Βλέκα, τι είναι αυτό που συμβαίνει κάτω από τον καθαρό ουρανό. Στην Τρίπολη, ο παππούς έκανε δυο δουλειές. Η μια είχε αμπέλια και έκανε κρασί, καλλιεργούσε τη γη
Η άλλη ήταν δερματέμπορας, εβοσκεζό και δούλευε τα δέρματά του. Και οι δυο δουλειές της γης. Τουρνικιώτης. Τι σημαίνει τουρνικιώτης? Να ένα καλό ερώτημα. Για τα αρκαδικά είναι αυτός που κατάγεται από πού, από το τουρνίκι. Και τι είναι λοιπόν το τουρνίκι? Φαντάζομαι δεν το ξέρει κανείς. Δεν πιστεύω να έχει πάει κανείς σας το τουρνίκι. Κι όμως το τουρνίκι ήταν πάντα εκεί, τέλος πάντων, από πάρα πολύ παλιά. Έχει μεγάλη σημασία να πιάσουμε αυτό το νόημα. Το τουρνίκι είναι ένα χωριό που δεν έχει κανένα κάτοικο. Εδώ και σχεδόν 100 χρόνια. Είναι ένα χωριό ψηλά, ανάμεσα στην Αρκαδία και στην Αρκολίδα, εκεί που περνάει κανείς το βουνό από τη μια μεριά στην άλλη. Εκεί που κατεβαίνει κάποτε μέσα στο οροπέδιο. Αυτό το πέρασμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι ο δρόμος που ακολουθούσαν χιλιάδες χρόνια για να πάνε από τη θάλασσα ψηλά στο βουνό. Είναι ο δρόμος που πέρασε ο Παυσανίας για να πάει στην Αρκαδία πριν πάει στη Λακωνία και γυρίσει όλη την Πελοπόννησο. Εκεί πήρε γη, του δόθηκε γη ο Τορνίκης. Ο Τορνίκης, οι Τορνίκηδες, σημαντικοί άνθρωποι. Αλλά παλιοί άνθρωποι, την εποχή των Κομνηνών, σε ένα τελείως άλλο κόσμο, του έδωσε η γη και αυτή η γη ήταν του Τορνίκη. Γι' αυτό και το μέρος λέγεται Τορνίκη. Και αυτό το μέρος που λεγόταν Τορνίκη, γιατί ήταν του Τορνίκη, είναι μέρος που δουλεύαν οι άνθρωποι χρόνια μετά. Είναι ψηλά στα βουνά, δεν έχει πια δέντρα. Φαλακρό το βουνό, ζώα κυρίως και λίγα λόγια. Ναι, κάποια καλλιέργεια γινόταν. Πριν, πολύ πριν τους Οθωμανούς ήταν εκεί το τουρνίκι και έμεινε και μετά και κατοίκησαν 300-400 στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αλλά ήδη όταν άλλαζαν οι εποχές άφηναν το βουνό και κατέβαιναν στις πόλεις. Οι δικοί μου, αν και είχαν εκεί τη γη, δηλαδή την εποχή των Οθωμανών τους είχαν δώσει το δικαίωμα να δουλεύουν τη γη, κατέβηκαν στην Τρίπολη πριν το 1821, το 1818, το 1819 και αγόρασαν εκεί έναν άλλο τόπο. Έχω ακόμα τα χαρτιά. Είναι γραμμένα στα Οθωμανικά. Μπορείτε να τα κοιτάξετε προσεκτικά. Προσπαθώ και εγώ να τα διαβάσω, αλλά μου είναι δύσκολο. Δεν ξέρω από ποια μεριά να τα πιάσω. Λοιπόν, αυτά τα χαρτιά λένε ότι έχω γη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και πού ακριβώς είναι αυτή η γη. Κάποτε ρώτησα έναν Οθωμανολόγο, έχουμε 2-3 σε αυτόν τον τόπο, να μου τα διαβάσει. Μου είπε ότι ναι, λένε ότι έχει γη, πολύ γη, ένας που το όνομά του δεν μου είναι κατανοητό, θα ήταν κάτι σαν αρβανίτικο όνομα. Κέτζανα, Φλίτζανα, δεν το θυμάμαι καλά. Αλλά με τα ίδια χαρτιά και με το επόμενο, έχω και ένα από την Τρίπολη, πριν φυσικά την άνοση της Δροπολιτσάς, 3-4 χαρτιά. Να, νομίζω αυτό. Λέει ότι ήρθε από το τουρνίκι αυτό. Πήρε γη στην Τρίπολη και τώρα πια θα τον λέμε τουρνικιώτη. Εγώ λοιπόν είμαι ένας απόγονος αυτού του τουρνικιώτη. Χρόνια μετά λοιπόν καλλιεργήθηκε η γη της Τρίπολης πια. Τα βέλια, τα οποία δώσανε κρασί, είχαν ωραίους πύργους λινούς για να πατιέται το σταφύλι και να βγαίνει το κρασί και ό,τι χρειάζεται από στακτήρι για να γίνεται το τσίπουρο. Και κάποτε πήγα και εγώ σε αυτά τα μέρη, τα γνώρισα εκεί. Αλλά από παλιά, σιγά σιγά, αυτή η γη δόθηκε σε εκείνους που ήθελαν
να την δουλέψουν. Γιατί και ο πατέρας από το 44 και μετά δεν ήθελε να κάτσει στην Τρίπολη πια, ήθελε να πάει στην Αθήνα. Και έτσι έδωσε τα χωράφια και πήραμε ένα ωραίο μεγάλο διαμέρισμα στην Αθήνα, όπου μεγάλωσα εγώ, βλέποντας από μακριά ακόμα και τη θάλασσα. Πέρασαν τα χρόνια και δεν έχω γη στην Τρίπολη. Έχω δηλαδή 4 στρέμματα κάπου κοντά στην πόλη. Δεν συμβαίνει τίποτα εκεί, κανείς δεν καλλιεργεί πια σε αυτά τα μέρη κοντά στην πόλη. Είναι γύρω-γύρω συνεργή αυτοκινήτων, άλλα εργαστήρια. Είναι ένας κενός τόπος. Ο παππούς πέθανε το 42. Ήταν 79 χρονών τότε, μέσα από τον πόλεμο. Από αιματουρία, λέει, το χαρτί. Είναι εκεί στη γη της Τρίπολης. Ο δικός μου πατέρας πέθανε το 85 ή το 86. Από καρδιά. Και είναι εδώ, στη γη της Αθήνας. Από όλα αυτά έχω μάθει ότι δεν ξέρω σε ποιον ανήκει η γη. Ξέρω ότι εμείς ανήκουμε στη γη, νομάδες πάνω στη γη, κινούμαστε και επιστρέφουμε οπωσδήποτε σε αυτή. Δεν μπορώ να σας πω πού θα πάω εγώ τα επόμενα χρόνια, αλλά από όλη αυτή την ιστορία έχω καταλάβει καλά ότι η γη είναι πάντα εκεί. Εμείς περνάμε πάνω. Ελπίζω να περάσετε καλά στην παράσταση. Φυσικά και έχω διαβάσει το Φράνο Βλέκα, το τι γίνεται κάτω από τον ουρανό, δεν πρέπει να το ξέρω. Αν θέλετε να κουβεντιάσουμε κάτι, νομίζω ότι μέσα στο πρόγραμμα είναι και η συζήτηση. Ποιος θέλει να διαφωνήσει μαζί μου? Πρέπει να είναι γύρω στο 57 ή 58 αυτή η φωτογραφία. Είναι αρκετά παλιά.